Ήκουσα από την αγάπη σας χειροκροτήματα και ήρθε στην μνήμη μου ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο, ένα πρόσωπο το οποίο αφήκενε στην Εκκλησία λόγους αθανάτους, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος όταν μιλούσε τότε, την τότε εποχή, ο κόσμος δεν χειροκροτούσε μόνο, αλλά χτυπούσε και τα πόδια του και λέγει τίμη όφελος εστίν των ποδοκροτημάτων και των χειροκροτημάτων. Τι ωφελούμε, λέγει, όταν χτυπάτε τα πόδια σας και τα χέρια σας? Εμών όφελος εστίν ποιήν τα λόγια μου. Ακούμε τόσους λόγους. Ακούσαμε προηγουμένως τον αγαπητό μας κύριο Νικόλα Σωτηρόπουλο, ο οποίος μας μετέφερε σε βαθιά νοήματα μέσα στο βάθος της Αγίας Γραφής. Ακούμε λόγους πολλούς, κηρύγματα πολλά. Ποιαν πρόοδο πνευματική έχουμε? Εδώ είναι το ερώτημα. Και για να αναφερθόμενοι σε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι την Εκκλησία αυτή τη στιγμή την καταδιώκει ο εχθρός. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Ο Αντίχριστος. Και ποιος είναι ο Αντίχριστος? Μας τον είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Να καταράστε, λέγει, τον Πάπα, διότι από Αυτόν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Από Αυτόν τον Πάπα, ο οποίος ακριβώς θέλει να αναποδογυρίσει την Ορθόδοξον πίστη, να την αφανίσει. Θέλει να κυριεύσει με το αλάθητό του και με το πρωτείο του. Δι' αυτό αγωνιά να είναι ο πρώτος, και τον ανέβασαν δυστυχώς και οι γραφίδες των αντιπροσώπων της Ορθοδοξίας. Και έφυγε μόνον ένας, διαμαρτυρήθηκε και έφυγε. Ποιος? Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης της Ρωσίας. Αυτός σηκώθηκε, του έβαλε μια μουντζούρα και έφυγε. Στη Ραβένα εννοείται. Στη Ραβένα. Τον Οκτώβριο, εφέτος. Οι άλλοι όλοι έμειναν εκεί και τον εχαΐδευαν, τον χειροκροτούσαν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, αδερφοί μου, αλλά μεταξύ αυτών μην ξεχνούμε ότι βλέπουμε και σημεία των καιρών πολλά. Μεταξύ αυτών των σημείων τα οποία υπάρχουν είναι και τούτα τα οποία βλέπουμε. Και το είπε ο Θεός μας ότι θα έρθουν σημεία πολλά, λέγει, στην Οικουμένη. Αλλά αυτά θα γίνουν πρώτα, λέγει. Και μετά θα έρθει το τέλος. Δηλαδή, ό,τι ακούμε αυτή τη στιγμή είναι εκείνα τα οποία θα προηγηθούν. Και εκείνον το οποίο πρέπει να προσέχουμε
είναι ότι μας προειδοποίησε ο Θεός μας και μας είπε προσέχετε, λέει, διότι θα εμφανιστούν πολλοί, λέγει, που θα λέγουν ότι εγώ είμαι. Προσέχετε, μη πλανηθείτε. Θέλουν πολλοί να ορίσουν και ημερομηνία και έτος που θα έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτά είναι παγίδες του διαβόλου. Προσέχετε, μη πλανηθείτε. Δεν λέγει πολλά λόγια ο Χριστός μας. Λίγα λόγια λέγει. Δυο λέξεις είπε, μη πλανηθείτε. Θα είμαι πολύ προσεκτική, αδελφοί μου, διότι ο διάβολος δεν θα έρθει φανερός ο αντίχριστος. Θα έρθει καλυπτόμενος, όπως ο κλέπτης ο οποίος έρχεται τη νύχτα για να κλέψει. Θα διεκδικήσουν πολλοί των Χριστών. Θα λέγουν «Εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ο Χριστός». Προσέχετε, μη πορευθείτε ο πίσω αυτόν. Και μας έδωσαν κάτι άλλο για να καταλάβουμε, ότι θα ακούσουμε, λέει, ακουάς πολέμων. Ταραχές, σεισμούς κατά τόπους φοβερούς. Βλέπετε σε εκείνο τον Μπακλατές, έγινε εκεί ένας σεισμός μεγάλος και 5.000 άτομα απέθανον, αυτές εχθές. Έπειτα θα έρθουν λοιμοί, λέγει, και λοιμοί. Το ένα είναι με ιώτα που σημαίνει πείνα. Θα έρθει πείνα πολύ φοβερή. Το άλλο είναι με όμικρο ιώτα που λέγει ότι θα έρθουν ασθένειες πολλές, φοβερές ασθένειες, αγιάτρευτες ασθένειες, αθεράπευτες. Όλα αυτά θα έρθουν αλλούχευθέως στο τέλος, λέγει. Θα έρθουν όλα αυτά, αλλά δεν θα έρθει αμέσως στο τέλος. Δηλαδή, να αναμένουμε όπως η μητέρα θα γεννήσει το παιδί της και έχει τους πρώτους πόνους. Αρχή οδύνων, λέγει. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ανθρωπότης τούτα τα οποία ακούμε καθεκάς την ημέρα είναι η αρχή των πόνων. Για σκεφτείτε τι θα έρθει πάνω στη γη. Θα ακούσετε, λέγει, πολέμους και έθνος επί έθνος και βασιλείαν επί βασιλείαν. Θα γερθούν, λέγει, ο ένας να φωνεύει τον άλλο. Θα έρθουν, λέγει, φόβητρα από ουρανού μεγάλα, φοβερά. Τέτοια σημεία υπάρχουν και τώρα, αλλά λέγει ο Θεός ότι οι αστέρες του ουρανού θα πέσουν. Ξέρετε από μια ερμηνεία την οποία βρήκα από τους πατέρες της Εκκλησίας, λέγουν ότι οι αστέρες που θα πέσουν από τον ουρανό είναι οι δεσποτάδες και οι ιερείς και οι διάκονοι. Αυτούς εννοεί αστέρας του ουρανού. Διότι όταν ένας δεσπότης πέσει από το ύψος κάτω, τι γίνεται? Σεισμός ολόκληρος. Προτού γίνουν αυτά όλα θα σας συλλάβουν, λέγει. Θα σας οδηγήσω σε φυλακές, σε μαρτύρια. Θα προδίδει ο αδερφός των αδερφών, ο πατέρας το παιδί του, ο φίλος των φίλων. Θα έρθουν όλα αυτά επάνω μας, αδερφοί μου. Να τα περιμένουμε. Η μαρτυρία όμως θα δοθεί από τους πιστούς. Αυτοί θα ομολογήσουν τον Χριστό.
Εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν τώρα την ώρα της θλίψεως θα σταθούν, θα προδώσουν τον Χριστό. Αδελφοί μου, αυτά τα οποία είπαμε είναι αρκετά, είναι τα πνευματικά λόγια τα οποία θα μας στηρίξουν. Έχουμε καθήκον εμείς ως λειτουργοί του Θεού να σας προειδοποιούμε. Η προειδοποίηση θα έρχεται στα θεία κηρύγματα τα οποία ακριβώς ακούμε. Δεν θα εγκαταλείψετε το θείο κήρυγμα όταν θα γίνετε σε αυτήν την αίθουσα, διότι εδώ υπάρχει χάρις Θεού. Δι' αυτό υπάρχει και τούτο το Άγιο μέρος αυτό και ακούγονται τα λόγια του Θεού. Μην τα εγκαταλείψετε. Να έρχεστε να αφήνετε τα πάντα, τα επίγεια, τα πρόσκαιρα, τα μάτια και να έρχεστε. Και να φέρουν κι άλλους. Και να φέρουν κι άλλους. Αν θέλουν να σωθούν. Έβρε, λέγει ο Φίλιππος, το Ναθαναήλ και λέγει αυτό, βρήκαμε τον Χριστό. Αυτό δεν έχουμε στόμα να το πούμε σε ένα δικό μας. Από ένα μόνο όσοι είμεθα εδώ, εάν φέρομαι, δεν θα χωράει ο τόπος. Αυτά με τη βοήθεια του Θεού και ο Θεός να σας ευλογεί και να σας σκέπει και να σας ενδυναμώνει. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο που θα σας πω τώρα, γιατί το βλέπω και λυπούμε. Υπάρχουν πολλοί που δεν γνωρίζουν να κάνουν το σημείο του Σταυρού. Βιάζονται, τους βιάζει ο Σατανάς. Προσέξτε, τα τρία δάχτυλα είναι η Αγία Τριάδα. Τα δύο τα οποία είναι κλειστά είναι ο τάφος του Χριστού και η γη που κατέβηκε ο Χριστός. Θα φέρουμε το χέρι μας στο μέτωπό μας στην κοιλία για να δούμε, να ερμηνεύσουμε ότι ο Χριστός κατέβηκε από τους ουρανούς στην γη, μας αγιάζει η Αγία Τριάδα στο μέτωπο, το μυαλό μας και τα σπλάχνα μας, και δεξιά και αριστερά τυπώνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ένα σταυρό να κάνουμε, έναν αλλά καθαρόν. Μη βιάζεστε, διότι γελά ο Τρισκατάρατος και αντί να φύγει έρχεται. Προσέξετε το αυτό, διότι ο Τίμιος Σταυρός δεν μπορεί ούτε να τον δει. Φρύτηγα και τρέμει, μη φέρουν καθοράν αυτού την δύναμη. Ως εδώ με τη βοήθεια του Θεού μας. Να είστε καλά. Την ευχή σας.